Τώρα, να πάμε για τα θετικά που είχαμε από την συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τον κύριο Σκουρλέτη. Διαθετικές δηλαδή εξελίξεις, κάνει λόγο το δελτίο τύπου που εκδόθηκε Θεόφιλε από την Περιφέρεια και από την ΓΕΝΟΠ. Τώρα μένει να δούμε τι ακριβώς υπόθηκε στη συνάντηση του κυρίου Σκουλέτη με τους τοπικούς φορείς της Δυτικής Μακεδονίας. Να πούμε ότι η χθεσινή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με εκπροσώπους των συνδικάτων από την περιοχή, με βουλευτές από την περιοχή, με τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τον κύριο Σκουλέτη, στο δελτίο τύπου το οποίο δόθηκε αργά το βράδυ μετά τη συνάντηση από το γραφείο τύπου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, γίνεται ο λόγος ότι ήταν μια ουσιαστική και θετική συνάντηση, γιατί αυτά που προκύψαν είναι πραγματικά θετικά. Σε ανάλογο κλίμα κινείται και το σημερινό δελτίο τύπου που δόθηκε νωρίς το πρωί από την πλευρά της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε ότι πραγματικά συμφωνούν ότι ναι, υπήρξε μια πολύ ουσιαστική συνάντηση, η οποία είχε μόνο θετικά μηνύματα. Ποια είναι τα θετικά μηνύματα τώρα? Να τα δούμε. Είναι το ότι αποτέλεσμα από την συζήτηση που έγινε χθες το μεσημέρι ήταν ότι η συμφωνία στα ακόλουθα ζητήματα κρίνεται θετική και έχει ένα καθαρά διεκδικητικό πλαίσιο. Τι είναι αυτό? Άμεση επαναφορά του 17% των μετοχών της ΔΕΗ από το ΤΑΙΠΕΔ στο υπερταμείο. Παράταση λειτουργίας των 4 μονάδων του ΑΕΣ Καρδιάς και των 2 του ΑΕΣ Αμιντέου για 32.000 ώρες και όχι για 17.500 ώρες, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα για περαιτέρω επενδύσεις και λειτουργία τους. Κατάργηση του τέλους 2 ευρώ ανά τόνο που επιβαρύνει το λιγνίτι σε αντιστοιχεία με την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ηλεκτροπαραγωγή από το φυσικό αέριο. Αυτά που τεθήκαν στο τραπέζι, αυτά που αποφασιστήκανε. Ο Υπουργός, ο κ. Σκουλέτης, ήταν θετικός πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Μένει να δούμε τι θα γίνει, γιατί όλα είναι υπό μία αίρεση, με δεδομένο το ότι η κυβέρνηση δέχθηκε ισχυρό πλήγμα με τη χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Άρα λοιπόν ο ανασχηματισμός είναι μπροστά μας. Οι ώρες που τρέχουν είναι ώρες ανασχηματισμού. Γι' αυτό λοιπόν, με δεδομένο ότι μπορεί να αλλάξει ο κ. Σκουλέτης, καταλαβαίνουμε ότι θα ξεκινήσουμε πάλι από το μηδέν. Καλός ο κύριος Σκουρλέτης είναι αυτός ο οποίος στέκεται και διοθετεί όλα αυτά τα πράγματα, αλλά να μην ξεχνάμε ότι ο ανασχηματισμός είναι μπροστά μας και δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας, αν πραγματικά θα δεχτεί να κρατήσει τον κύριο Σκουρλέτη, με δεδομένο ότι οι Τροϊκανοί είναι πολύ σκληροί, απαιτούν άλλα μέτρα, θέλουν ιδιωτικοποίηση και είναι πολύ δύσκολο να μεταφερθεί το 17% της ΔΕΗ από το ΤΑΙΠΕΔ στο υπερταμείο. Να πούμε, Δημήτρη, ότι στη χθεσινή σύσκεψη συμμετείχαν τρεις βουλευτές. Ήταν ο κύριος Τζιμίνης, ο κύριος Τζιμάνης, ο κύριος Θεοφύλακτος και ο κύριος Δημητριάδης. Απήχε, δεν παρέστη στην σύσκεψη ο κύριος Κασαπίδης, έστειλε όμως εκπρόσωπό του. Συμμετείχε και στέλεχος, βέβαια, τον ΑΝΕΛ σε επίπεδο κεντρικό, γιατί μην ξεχνάμε ότι η ΑΝΕΛ της Δυτικής Μακεδονίας, η οργάνωση, είχε δώσει προθεσμία μέχρι και τέλος Οκτωβρίου για να δούμε τι μέλη γενέστε, για να δουν αν θα παραμείνουν στο χώρο τους, στο κόμμα τους ή θα αποχωρήσουν μαζικά. Κάτι τέτοιο, βέβαια, από ό,τι βλέπουμε, δεν πρόκειται να συμβεί αποχώρηση, μαζική αποχώρηση, γιατί βλέπουμε ότι το χάπι έχει χρυσωθεί. Με δεδομένες και τις δεσμεύσεις που δοθήκαν από τον κύριο Σκουρλέτη, οι ΑΝΕΛ βρήκαν μια καλή ευκαιρία να ρίξουν τους τόνους σε αυτό το διάστημα. Έχουμε και το συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του Νοέμβρη, το τρίτο του συνέδριο. Άρα λοιπόν, όλα βαίνουν ομαλώς. Εγώ κρατάω μια επιφύλαξη. Δεν πίστευα και δεν πιστεύω ακόμη μέχρι και σήμερα ότι μπορούν να δοθούν δεσμεύσεις από τον οποιοδήποτε υπουργό, τάδε έφη Σκουρλέτης, στη συγκεκριμένη περίπτωση, συγγνώμη, ο κύριος Σκουρλέτης, αλλά αύριο μεθαύριο ένας άλλος, ο οποίος θα προκύψει μέσα από τον επικείμενο ανασχηματισμό, σε αυτό το θέμα. Δηλαδή ότι μπορεί να μεταφερθεί το 17% της ΔΕΗ από το ΤΑΙΠΕΔ στο υπερταμείο. Εδώ υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν κολλήματα, υπάρχει μια νομοθεσία η οποία θα πρέπει να παρακαμφθεί και πάνω απ' όλα θα πρέπει να υπάρχει θέληση από την πλευρά της κυβέρνησης. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Σκουρλέτης δήλωσε στο σώμα, στη συζήτηση χθες σε αυτούς που συμμετείχαν, ότι δεν είναι μόνο θέμα του δικού μου Υπουργείου, είναι καθαρά ένα θέμα του Υπουργείου Οικονομικών, βλέπε του κυρίου Ευκλήδη Τσακαλώτου. Άρα λοιπόν και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Και τώρα θα πρέπει να μεταφέρουμε και ένα διάλογο, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της σύσκεψης μεταξύ εκπρόσωπου τοπικού συνδικαλιστικού σωματείου από την περιοχή μας με τους βουλευτές. Τους είπε, ο Υπουργός είναι μαζί μας. Εσείς είστε? Αν είστε, πιέστε την κυβέρνηση να δρομολογηθούν και να επιληθούν όλα αυτά τα ζητήματα που έχουμε θέσει στο τραπέζι. Αυτή είναι μια εικόνα και για το τι κουβεντιάστηκε χθες. Το κλίμα όμως της συζήτησης και της συνάντησης ήταν πολύ θετικό, εξού και ότι ομονοούν τόσο η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αλλά όσο και η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, η οποία κινούνται σε μια παράλληλη διαδρομή όσο αφορά το δελτίο τύπου που κοινοποιήθηκε και από την πλευρά της Περιφέρειας, αλλά και από την πλευρά της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ σήμερα. Δελτίο τύπου Περιφέρειας χθες αργά το βράδυ, ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ σήμερα νωρίς το πρωί. Και συμφωνούν από ό,τι βλέπουμε και τα δύο. Μάλιστα. Ναι, δεν υπάρχουν διαφορές. Βλέπω δηλαδή ότι λογικό. Υπάρχει μια κοινή γραμμή. Είναι λογικό, αλλά όλα αυτά είναι υπό μια αίρεση.
τι θα συμβεί αν αλλάξει ο κύριος Κουρλέτης με τον επικείμενο ανασχηματισμό που έχουμε μπροστά μας και μπορεί να πραγματοποιηθεί από ώρα σε ώρα.